Επιστροφή στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. 0-0 το πρώτο μέρος. Γλυφάδα, Κεραυνός Γλυφάδας, Γιάλισσος. Σε ένα μάτς, ένα πρώτο ημίχρονο, που, από το οποίο έλειψε η μεγάλη φάση. Καλύτερη στιγμή για τους γηπεδούχους, ένα σουτ εντός εστίας του Ιωάννου. Μπλόκαρε ο Λουτριώτης, μόλις στο 8ο λεπτό. Ενώ απάντησε ο Καρπαθάκης με ένα βολέ στην κίνηση που έπιασε, ελάχιστα πέρασε από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Γλυφάδας, του Ζιόγκα, αυτή φάση στο 20, σε μια αναμέτρηση που ξεκίνησε αναγνωριστικά και για τις δύο ομάδες, με τον Ιάλισσο να πατάει καλύτερα στη συνέχεια, αλλά τη Γλυφάδα να ισορροπεί προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο διαιτητής, κ. Πόγκας, από το σύνδεσμο Εύβοιας, δίνει τις τελευταίες οδηγίες πριν από την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο κ. Πόγκας με βοηθούς τους Αργύρη και Χατζικαμαγιάννη, επίσης από το σύνδεσμο της Εύβοιας. Στη σέντρα οι γηπεδούχοι με τον Ιωάννου και τον Δωματιώτη. Ο Ζιόγκας ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του. Και τώρα σέντρα στο δεύτερο μέρος. Κεραυνός Γλυφάδας, Γιάλισσος, 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μέρος. Κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Γιάλισσο. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μαθιός με το Χατζικοσμά. Πλάγιο out, έχει βεδοχούς. Πάμε στα γρήγορα της ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Γλυφάδα έχει παραταχθεί με τους Ζιόγκα κάτω τα δοκάρια. Τσιτόφωτο, Σινάνη, Παϊκόπουλο, Κόντι, Μπούμπα, Παντελή, Παναγόπουλο, Καλογιάννη, Ιωάννου και Δωματιώτη. Ενώ ο Πέτρος Νίκος για τον Γιάλισσο έχει παρατάξει τους Λουτριώτη κατά τα δοκάρια. Λιώση, Καρπαθάκη, Αθανασίου, Φυλακούρη, Ρεκλίτη, Παφιάκη, Κοκκίνη, Χιλιάρα, Μαθιό και Χατζικοσμά. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν χωρίς αλλαγές σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το πρώτο κόρνερ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, κερδισμένο για τους φιλοξενούμενους. Στο σημειάκι του κόρνερ πηγαίνει ο Καλογιάννης, ο Κιλιάρας, συγγνώμη, Κιλιάρας αναλάβει αυτή την εκτέλεση του κόρνερ όπως και στο πρώτο μέρος. Ο χρυσός σκόρερ της ομάδας Ρόδου στην πρεμιέρα, Κιλιάρας, θα πω την μπάλα. Νέο κόρνερ δείχνει ο διευθυντής του Πόγκας. Νέο κόρνερ, διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Περίμενε, Βαγγέλη. Γιάρας. Έξω! Καλή εκτέλεση. Διώχνει η άμυνα της Γλυφάδας. Παφιάκης. Πλάγιο out για τον Γιάλισσο. Με τον Πέτρο Μίχο να κοντρολάρει και πάλι την μπάλα. Τον Κοκκίνη να δίνει συνέχεια με αυτό το πλάγιο out. Κοκκίνης με τον Κιλιάρα. Κιλιάρας αλλάζει με τον Λιώση, αλλά σε θέση offside. Μάλλον η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την Γλυφάδα. Τσιτόφωτος. Αλλά πάλι απλαγιά τώρα. Τους γλυφαδιώτες. Τόσο τους πλάχνει ελεύθερος παίκτη και τον Ιωάννη. Ιωάννη, εσύ το προφυλάσσεται. Παράδειγε την μπάλα. Τόφωτος μάχεται. Παναγόπουλος, λάθος και πάλι κάτω από την μπάλα. Παναγόπουλος, βαθιά παλιά τώρα για τον Καλογιάννη. Καλογιάννη μπορεί. Παίξεις του Γιάννη σου γίνονται κάτω από την μπάλα με τον Παντελή τώρα. Πάμε! Βράζει με το Λιώση. Λιώσης
Μέσα για πέρα αυτό και δεν έκανε πλάτο. Με τον Παφιάκη. Παφιάκη, δυνατή παλιά, δεν θα προλάβει. Έλα. Ο Κιλιάρας. Και ο Γιώργας με ένα βολέ θα δώσει συνέχεια στον αγώνα. Προτιμάει τη σιγουριά του ξαμινάς του. Παϊκόπουλος. Στόφωτος. Κόντι χάνει την μπαλά, η άλλη σου κεφάλι στο προσκήνιο. Με τον Καρπαθάκη να αλλάζει με τον Μαθιό. Μαθιός υποδεικνύεται σε θέση offside. Έλα Γιάννη! Και να θέσου και άστη το μιλιά. Όλα αυτά και ενώ έχουμε συμπληρώσει 5 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Τόφωτος, φτιάχνει τον Παντελή και τις μέρες πλάγι ο άλλος των γηπεδούχους. Τόφωτος, ακόμη μια εκτέλεση πλάγιου. Δωματιώτης, μάχεται εκεί. Θα κερδίσει ένα πλάγιο. Ανορθόδοξο στην παιχνίδι μας στιγμής σε αυτό το ξεκίνημα δεύτερου μέρους. Λίγο πολύ, ό,τι παρακολουθήσαμε σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά, παρακολουθούμε και στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Δωματιώτης, ατυφλό γέμισμα, λάθος το τσάφ στην άμυνα. Μεγάλη ευκαιρία εκεί για την Γλυφάδα. Διώχνει ο Λουτριώτης, πέφτει στην δεξιά του γωνία και διώχνει υπερέταση σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία στο 51ο λεπτό. Σαναμέτρης και δυσμένο κόρνερ για τους παιδούχους. Ατσάφη στην άμυνα του Ιάλισσου. Και πήγε να γίνει ζημιά εκεί για τους Ροδίτες. Λουτριώτης, χωρίς πολλά πολλά, έπεσε στη δεξιά του γωνία και παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Καλό τραβηγμένο, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ο goalkeeper του Ιάλισσου. Μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Και με ένα βολέ. Ανάγω! Θα ψάξει. Σε 5 λεπτά έτοιμος! Το Χατζικοσμά, ο Χατζικοσμάς κοντρολάρει την μπάλα, πολύ όμορφα. Αλλάζει τώρα την άλλη ώρα για τον Κιλιάρα. Θα βγει όμως ο Γιόγκας. Και σε πρώτο χρόνο, μπροστά από τον Κιλιάρα θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπράβο Μιχαλάκη! Έλα λίγο. Καρπαθάκης, μπορεί να βρεις Καρπαθάκη! Συνέχεια στο παιχνίδι, είναι το Καρπαθάκη εδώ. Είναι το Κιλιάρα, Καρπαθάκη. Γύρνα μέσα! Έχει πιο Αντώνης! Αναγόπουλος! Δεν συνδυάζεται σωστά. Ο Παντελής γίνεται κατά της μπάλα. Κόντι. Γυρίζει πίσω στον Μπούμπα. Και αυτός αλλάζει κεφάλι με τον Κόντι. Παϊκόπουλος. Λιώσεις. Τσιτόφωτος μάλλον. Λάγι άλλο κερδισμένο κεφάλι ακριβώς στο χώρο της γραμμής. Ο Ματιώτης βάζει πλάτη τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Ρεκλήτη και θα κερδίσει ακόμη ένα κόρνερ. Ο Ματιώτης με σπουδαία τριξήματα στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Αναλάβει αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Χαμηλή παλιά. Παντελής ελέγχει. Και βρίσκει δεξιά τον Παναγόπουλο, ο Παναγόπουλος στα σεντράρι, κόβει η άμυνα του Ιάλισσου, Παντελής και πάλι γίνεται από δέξης μπάλας, φτάνει τον Ματιώτη, αλλά εκεί πρώτου επιθετικού της Γλυφάδας, η άμυνα του Ιάλισσου θα διώξει. Ο διοικητής θα κάνει συστάσεις στον Νίκο Κοτσοβό, τον coach των γηπεδούχων. Τσιτόφωτο συνέχεια στο παιχνίδι μας. Έξω! Συνδυάζεται με το Ματιώτη, αυτός καλή σέντρα. Αλλά εκεί η άμυνα του Ιάλισσου φαίνεται να ελέγχει, δεν διώχνει καλά όμως. Και πάλι κατά τον συμπάρα στο Παναγόπουλος, Παντελής. Έχει το λιώσει στα δεξιά του, προτιμάει το Ματιώτη. Παντελής και πάλι και κερδίζει ένα φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Λουτριώτη, σε καλή θέση. Σε καλή θέση για την Γλυφάδα, με το κερδισμένο φάουλ.
Το 54. Ο Παντελής τελικά θα αναλάβει αυτήν την εκτέλεση. Ο ίδιος κέρδισε το φάουλ, θυμίζω. Παντελής, τώρα θα εκτελέσει. Αντώνη! Προσέξτε το πίσω! Μεγάλη κύριε με γροφιές ο Λιτριώτης και επιθετικό φάουλ. Θα πήγε να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση προς τα καρέ του goalkeeper του Ιάλισσου, αλλά ο Πόγκας διετής αμέτρησης υποδεικνύει επιθετικό φάουλ. Τελειώνει έτσι μια επικίνδυνη φάση με τους Ροδίτες. Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο μέρος, Κεραυνός Γλυφάδας Ιάλισσος 0-0 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Αντώνης δεξιά, μια ζωντανή μετάδοση της διαδικτυακής τηλεόρασης του Sportal TV από το www.sportaltv.gr. Απλά γι' αυτό τώρα για τους φιλοξενούμενους. Διώχνει μακριά ο Τσιτόφωτος. Επιθετικό φάουλ τώρα, κερδισμένο από τους Ροδίτες. Και αλλαγή τώρα. Θα βγει για τους φιλοξενούμενους. Θα περάσει ο Σπάρταλης στη θέση, αν ήταν καλά, εκείνη. Βαγγέλη! Μαζεύει Σπάρταλη και Γιάννη μέσα. Γιώργο, δεν πειράζει. Γιώργο, μαζί με τον άλλο. Πάμε, βγαίνουμε! Γιώργη, βγαίνουμε! Και πάλι ο Γιάννης στο προσκήνιο. Κόβει όμως η Λιβάδα και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ιωάννη θα πατήσει για τον Δωματιώτη. Γιάννη, βοήθα! Απ' την άλλη πλευρά θα ψάξει αυτό τον Καλογιάννη. Καλογιάννης δεν θα προλάβει, δυνατή παλιά. Λάγιο out για τους Ροδίτες. Καρπαθάκης παλεύει στα όρια του πλαγιού out. Κερδισμένη η μπάλα. Όχι εκεί, μόνο του οποίοι θα ελέγξουν. Πίεστε, ρε Γιάννη! Με τον Κόντι. Φάουλ τώρα. Κερδισμένο για τον Κεραυνό. Ακριβώς το 57ο λεπτό της αναμέτρησης. 3 λεπτά από τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. 0-0 πάντα. Κεραυνός Γλυφάδας Ιάλισσος για τη δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Κιφόρ! Εδώ μπροστά από νομίζω η Γλυφάδα, ο Κεραυνός Γλυφάδας προέρχεται από μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ Χρυσόνα στην Κρήτη, στην πρεμιέρα κατηγορίας. Ενώ ο Ιάλισσος υπέταξε με 1-0 την ομάδα της Κηφισιάς με χρυσό σκόρερ τον Κιλιάρα. Στη Ρόδο, στην πρώτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Συνέχεια τώρα με ένα ελεύθερο από τον Λουτριώτη, τον goalkeeper του Ιάλισσου. Λουτριώτης, αστερή. Τώρα ψάχνει να βρει τον Κοκκίνη και φάουλ. Κερδισμένο από τον Παντελή. Σε μια διεκδίκηση μπάλας. Με τον Κοκκίνη, κίτρινη κάρτα τώρα για τον Κοκκίνη στο 57. Να πάρουμε μπάλα πιο πολύ, πάμε στην Άννη. Αϊκόπουλος. Για τον Κόντι, Κόντι. Ανεβαίνει και ψάχνει τον Παντελή. Κόβει άμυνα του Ιάλισσου. Χωρίς έτσι τις σημαντικές ευκαιρίες. Άμεση με το παιχνίδι, ενώ τώρα η μπάλα στην αγκαλιά του Γιόγκα, του τροματοφύλακα των γηπεδούχων. Αϊκόπουλος
Πρώτη ψηλά. Με τη μία ψάχνει τον Παντελή. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Παντελής με πολύτιμη συνεισφορά στο χώρο του κέντρου. Για τους γηπεδούχους. Κέρδισε αρκετές προσωπικές μονομαχίες. Έχει βοηθήσει περισσότερο επιθετικά την ομάδα του να αναπτυχθεί. Offside τώρα. Ο Τροσμίκος συνεχίζει εξίσου ανήσυχος με το πρώτο μέρος, να βρίσκεται όρθιος στη γραμμή του πλάγιου out και να δίνει συνέχεια οδηγίες στους προσδιστές του. Δημήτρια Σεμίπηδας, πάρε τα ρίμπα. Εκεί μπάλα. Εκεί που πας. Εκεί. Έλα, έλα. Λάγιο out για τον Ιάλισο. Μεταφέρεται το παιχνίδι στην άλλη πλευρά τώρα του γηπέδου και κοντά στα καρέ του Ζιόγκα. Ακόμη ένα πλάγιο out. Γνώριμο βλέπω το σκηνικό του παιχνιδιού. Με τον Ιάλισο να προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στα κάρε της, του κεραυνού Γλυφάδας. Λιώσεις. Θα γυρίσει. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για το Ματιό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Ματιό. Σχεδόν εξ επαφής. Έλα, έλα, πάμε. Δημητρό, έλα. Ματιός απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τον Ζιόγκα. Φάση αυτή στο 61. Τώρα βγαίνει μπροστά ο Ιωμαντριάλισσο και να το γκολ. Να το γκολ 0-1 ο Ιωμαντριάλισσο στο 62. Με τον Ματιό να σκοράρει. Δευτερόλεπτα πριν είχε χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα δεν συγχωρεί ο επιθετικός του Ιάλισου. 0-1. Λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας στο 62. Ο Ματιός πηγαίνει τώρα στο προπονητή του. Να πανηγυρίσει την επίδειξη του τέρματος. Ο Ιάλισος ανοίγει το σκορ εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Κεραυνός Γλυφάδας Ιάλισος 0-1. Με αυτή την έξοχη αντεπίθεση της ομάδας της Ρόδου. Ο Ματιός συνδυάστηκε υπέροχα με τον Κιλιάρα και ο πρώτος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζιόγκα. 0-1 ο Ιάλισσος προηγείται στη Γλυφάδα. Ιωάννου τώρα με τον Ματιό της στη σέντρα. Αυτό το γκολ έρχεται σχεδόν από το πουθενά με τις δύο ομάδες να μην έχουν δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Αλλά αυτή ήταν μια ευκαιρία που δεν μπορούσε να χαθεί για το Ματιό. Δευτερόλεπτα πριν είχε απολέσει τεράστια φάση για τον Ιάλισσο. Αυτή τη φορά δεν συγχώρεσε τον αντίπαλο goalkeeper. 0-1 ο Ιάλισσος στο 62. Παίρνει το προβάδισμα. Μίτσο, μίλα τους, μίλα τους. Ματιό, ασχαλτάμε, πολύ. Για να δούμε την αντίδραση τώρα των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν σταθεί αρκετά καλά μέχρι στιγμής, αλλά δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν ουσιαστικά. Η κίτρινη κάρτα τώρα για αμυντικό του Λιάλισου. Βλέπω καλά πρέπει να είναι ο... Πρέπει να είναι ο Λιώσης αυτός που βλέπει την κίτρινη κάρτα του διευθυντή Πόγκα. Για βουλεύσει στην άμυνα του Ιάλισσου. Θα σε καλή θέση για τους γηπεδούχους. Επαντελή! Μη μιλάς εσύ! Μιχάλη! Συζητά τώρα η εκτέλεση. Περνάει από όλους. Αυτό το σουτ του Παναγόπουλου δεν είναι απειλή. Το Λουτριώτη πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα.
ο goalkeeper του Γιάλισσου. Παραμένει το 0-1 στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Κεραυνός Γλυφάδας Γιάλισσου για τη δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μια προσφορά του Sportal TV και της διαδικτυακής τηλεόρασης www.sportaltv.gr. Τσιτόφωτος τώρα εκδιπεδούχους, βαθιά παλιά και μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Ρωματιώτης, αποκρούει ο Λυφριώτης το σουτ του φόρ της Γλυφάδας. Τεράστια ευκαιρία για να απαντήσει άμεσα στον γκολ του Μαθιού η Γλυφάδα. Παντελής τώρα στο κόρνερ. Το σκηνικό έχει μεταφερθεί στα καρέ του Ατσομάδης Ρώτου. Αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ, ενώ ετοιμάζεται μια αλλαγή τον Νίκο Κοτσοβό. Σαν να έχει πάρει αριθμό το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Με αυτό το γκολ του Μαθιού πλέον και η Γλυφάδα καλείται να βγει στην επίθεση και να ψάξει κάποιο γκολ. Εντάξει, ετοιμάζεται ο Αραμπατζής, ο 19χρονος άσος των γηπεδούχων. Όταν είναι πάρα το Μιχάλη, πιο κοντά, μπορεί να συμβεί και αυτό που συνέβη. Έτσι, Μιχάλη! Δεν πειράζει, τέλος, τέλος! Να δούμε σε ποια θέση θα περάσει. Σε πολύ λίγο αυτή η αλλαγή. Λουτριώτης στείνει την μπάλα για ένα ακόμη ελεύθερο. Ο πλάτος σου, έλα Καρπαθάκης! Εκεί, Βαγγέλη! Τριώτης, ψάξει ένα πλάγι out τώρα. Κερδισμένο για τον Ιάλισσο. Βαγγέλη, σταθερά με τον Αντώνη, σταθερά. Παναγκό, το 3, πάρε, πάμε. Γιώργη, ο Τάιμις. Και είναι ο Παφιάκης, αυτός που θα το εκτελέσει. Καθαρίζει η Άννα Γλυφάδας. Δωματιώτης, μάχεται εκεί, θα κερδίσει ένα πλάγι out. Ο Κεραυνός. Κοκκίνης τώρα, θα το εκτελέσει. Νέο πλάγιο out για τους παιδούχους. Παφιάκης το παραχωρεί. Για να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Όχι, θα περιμένει λίγο ακόμα ο Αραμπατζής. Παφιάκης σε νέο πλάγιο out. Η Λιφάδα σιγά σιγά προσπαθεί να μεταφέρει την πίεση στην περιοχή του Γιάλισσου, με όλους τους παίκτες πλέον κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς τα καρέ του τερματοφύλακα Λουτριώτη. Παϊκόπουλος ο μοναδικός μαζί με τον Τσιτόφωτο κάτω από τη μεσαία γραμμή για την άμυνα των γηπεδούχων. Λουτριώτης όμως κοντρολάρει και ροκανίζει τα δευτερόλεπτα. Πλέον γνωρίζει πολύ καλά ότι η ομάδα του προηγείται σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Γλυφάδας. Έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Το 0-1 είναι υπερπολίτιμο για τους τοξοβόλους. Καθαρίζει ο Σινάνη. Μάχες τώρα στο χώρο της μισής γραμμής. Κερδισμένο φάουλ για τους γηπεδούχους. Γιατί πόγκο να τα έχει πάει εξαιρετικά μέσα στην αναμέτρηση. Παϊκόπουλος ψάχνει τον και βρίσκει τον Μπούμπα. Flag out για τον Κεραυνό Γλυφάδας. Η Άλισος που τα τελευταία λεπτά και μετά από την επίτευξη του γκολ από το Μαθιό έχει γυρίσει την άμυνά του, φυλάει τα νότα του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό το 0-1 τον διασφαλίζει για την ώρα. Για να δούμε πως θα ανταπεξέλθει αμυντικά η ομάδα της Ρόδου. Θα διώχνει μακριά η άμυνα του Γιάλισσου. Flag out κάτω από τη μεσαία γραμμή για τους υπεδούχους. Αλλαγή τώρα. Η ώρα της αλλαγής με τον Αραμπατζή να μπαίνει στη θέση του Δωματιώτη. Το 69 αυτή η αλλαγή για τους γηπεδούχους.
Γιώργο! Γιώργο! Βαγγέλη! Έλα εδώ! Προσπαθεί να τονώσει τη μεσαία γραμμή, να φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή, ο Νίκος Κοτσοβός. Η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 62, το 61, το 62 μάλλον, με τον γκολ του Μαθιού σε μια έξοχη υποδειγματική αντεπίθεση της ομάδας του Ιάλισσου. Ο Μαθιός βρέθηκε απέναντι από τον goalkeeper Ζιόγκα και τον πλάσαρε με τη δυσία. Εδώ, για να δούμε, πάει να δημιουργηθεί μια φάση στα κάρε του Ιάλισσου. Επιθετικό φάουλ. Λύεται αυτή η μήνυ πολιορκία στα καρέ του Μητριώτη. Ενώ καλείται το ιατρικό τμήμα να περάσει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς πεσμένο στο έδαφος βρίσκεται παίκτης των φιλοξενούμενων και συγκεκριμένα ο Πιλιακούρης. Ο Πιλιακούρης κρατάει το κεφάλι του. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Μικρή διακοπή στο μάτς, ακριβώς το 71ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 από το 62 με τον γκολ του Μαθιού και ερευνός Γλυφάδας Ιάλισσος. Οι Ροδίτες προηγούνται εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Σε έναν αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ζωντανή μετάδοση από το Sportal TV και από τον διαδικτυακό ιστότοπο www.sportaltv.gr. Ακόμη ο Φιλιακούρης βρίσκεται στο έδαφος, αλλά τώρα θα σηκωθεί. Ο Φιλιακούρης θα περάσει εκτός του αγωνιστικού χώρου για να του προσθέσουν οι πρώτες βοήθειες. Πανάγο! Πανάγο, κάτσε αριστερά από εκείνης μέσα! Κρατάει ακόμη το κεφάλι του ο Φιλιακούρης, αλλά έχει σηκωθεί. Αυτό είναι το ευχάριστο. Λογικά θα περάσει σε λίγο πάλι ο Φιλιακούρης. Τώρα κάνει νόημα στο διαιτητή. Εκείνος του λέει να περιμένει. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα μπαίνει ο Φιλιακούρης. Όλα καλά για τον αμυντικό των τοξοβόλων. Και είναι ο play out τον κεραυνό Γλυφάδας που εντείνει την προσπάθειά του να πλησιάσει τα καρέ του Μητριώτη και να δημιουργήσει μια αξιόλογη φάση. Το 0-1 παραμένει. Και όσο παραμένει αυτό το 0-1, οι παίκτες του Νίκου Κοτσοβού δεν έχουν παρά να πιέσουν. Το Ιάλισσο. Νέο πλάγιο out, κερδισμένο για τον κεραυνό Γλυφάδας. Παντελής ψάχνει ελεύθερο στην παίκτη, θα αλλάξει με τον Λιώση, με τον Τσιτόφωτο. Τσιτόφωτος με τον Παϊκόπουλο. Παϊκόπουλος και ενώ έχει οπισθοχωρήσει σχεδόν ολόκληρος ο Ιάλισσος. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα σιγά σιγά ξεμητίζει ο Χατζικοσμάς και ο Μαθιός. Βαθιά παλιά τώρα του Παϊκόπουλου με στόχο το κεφάλι του Ιωάννη Παντελής και θα κερδίσει το φάουλ ακριβώς στο ημιγύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο Παντελής σε πάρα πολύ καλή θέση για τους γηπεδούχους ακριβώς με συμπλήρωση 74 λεπτών παιχνιδιού. Παντελής κερδίζει ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Τη πάσα κόψε! Ο Πέτρος Μίχος φωνάζει στους παίκτες του και του ζητά να κόψουν ενδεχόμενη πάσα που θα επιχειρηθεί σε αυτήν την εκτέλεση φάουλ. Στείνεται το τείχος μπροστά από την ευθεία του Μητριώτη. Να δούμε μια καλή ευκαιρία, μια καλή φάση
για τους γηπεδούχους να αγγίξουν την ισοφάριση. Και θα μείνει μόνος του για την εκτέλεση ο Καλογιάννης. Πρόσεξε! Μασκέ! Μπάλα! Ένα κανάλι, μαλάκα! Ένα καρσάνια κοπή, μαλάκα! Μασκέ! Βαγγέλη! Για να δούμε την εκτέλεση φάουλ για την Γλυφάδα σε πολύ καλό σημείο. Λίγο έξω από τον κύκλο της μεγάλης περιοχής. Δημητριώτη τώρα! Πολύ έξω όμως. Η εκτέλεση φάουλ από τον Παναγόπουλο τελικά. Πολύ out. Πάνω από τα δοκάρια. Δημητριώτη, ο οποίος δεν ανησύχησε σε στιγμή. Και τώρα αυτήν την μπάλα για ένα ακόμη ελεύθερο. Προσπαθεί να ροκανίσει το χρονό goalkeeper του Ιάλισσου. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ψάχνει η Σπάρταλη. Που πέρασε πριν από λίγο στην αναμέτρηση, στο 56. Μπράβο, μπράβο, Παναγιώτη. Κόκκινο, κόκκινο, πήγε. Μπάλα, δώσε, μπάλα, δώσε, έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, μπάλα. Άντε, ρε. Πού είμαι? Το κίνης από το πλάγι out για τον Ιάλισσο. Από τις σπάνιες φορές που έχει πατήσει τα καρέ της Γλυφάδας μετά την επίτευξη του γκολ του Μαθιού. Γιώκας μπλοκάρει την μπάλα και τροφοδοτεί γρήγορα γρήγορα τον Μπούμπα. Σιτόφωτος. Ψάχνει τον Αραμπατζή Ιωάννου, προσπαθεί να μπει στη φάση και βέβαια πλάγι out. Αραμπατζής θα το αφήσει συμπαίκτου και συγκεκριμένα στον Σιτόφωτο που έχει αναλάβει τις περισσότερες εκτελέσεις πλάγι out σήμερα. Σιτόφωτο, βαθιά μπαλιά. Ψάχνει τον Αραμπατζή, διώχνει με τη άλλη σου. Και ακόμη πιο μακριά οι φιλοξενούμενοι. Παντελής, πρώτο Παντελή. Ο αμυντικός του Ιάλισσου διώχνει σε πλάγι out και ο Θανασίου. Σιτόφωτος, Παντελής, γέμισμα στην καρδιά της άμυνας του Ιάλισσου. Μπαίνει ο Αραμπατζής τώρα προς αυτήν την φάση. Κόρνερ κερδισμένο για την Γλυφάδα που εντείνει την πίεσή της. Προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, το 0-1 της το επιτάσσει, άλλωστε. Παντελής σε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ, καθαρίζει η άμυνα του Ιάλισσου στο πρώτο δοκάρι. Νέο πλάγι out, Παντελής και πάλι. Ζητάει άλλη μπάλα. Ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του, Αραμπατζής. Προσπαθεί να ελιχθεί, να κερδίσει κάποιο κόρνερ εκεί ίσως. Παναγόπουλος μάχεται. Δίνει το πλάγια στον Σινάνη. Σινάνη κερδίζει το φάουλ. Καθαρό φάουλ από τον Καρπαθάκη. Η Γλυφάδα που πιέζει πλέον όλο ένα και απεριθότερο. Ενώ έχουμε αλλαγή για τον Ευρωδίτες. Θα περάσει με το νούμερο 16 ο Ψαράκης. Θα δούμε σε ποια είναι τη θέση, αλλά πρώτα θα γίνει αλλαγή, όπως δείχνει και ο διευθυντής, ο κ. Φόγκας. Σε 78 λοιπόν της αναμέτρησης. Ο Ψαράκης θα περάσει τον αγώνα. Βαθιά παλιά και νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Οι παίκτες της Γλυφάδας που πιέζουν όλο ένα και περισσότερο τον Ιάλισσο. Ο χρόνος λιγοστεύει. Εδώ στο δυνατικό στάδιο της Γλυφάδας. 12 λεπτά στις όποιες αριστερήσεις.
Φοβερή ευκαιρία Παντελής, προκαινής εστίας. Δεν μπορεί να νικήσει τον Μητριώτη. Παράλληλη μπαλιά με το τέρμα, δεν καταφέρει να νικήσει τον Μητριώτη ο Παντελής. Το 79, πολύ μεγάλη φάση με τον Κεραυνό. Δεν δίνει ευθυντικό φάουλ ο διδητής, επιμένει Αραμπατζής. Θα γεμίσει, ξανά διώχνει. Με αυτοθυσία εκεί στο πρώτο δοκάρι άμυνα του Γιάλισσου, Παντελής. Και πάλι κατά τους μπάλας θα κερδίσει άλλο ένα πλάγιο άουτ. Λυπάμαι που έχει εγκατασταθεί πλέον στα καρέ των τοξοβόλων. Αραμπατζής που είναι κινητικός σε αυτά τα 10 λεπτά που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εδώ δεν θα κάνει καλή επιλογή, η μπάλα θα περάσει out. Λύνεται έτσι αυτή η πολιορκία των γηπεδούχων στα καρέ του Μητριώτη. Μητριώτη ψάχνει μια μπάλα, τη βρίσκει και θα στήσει για την εκτέλεση ακόμη ενός ελεύθερου. Ακριβώς 10 λεπτά για το τέλος. Κεραυνός Γλυφάδας και Γιάλισσος 0-1 με τον γκολ του Μάθιου από το 62. Η Γλυφάδα έκτοτε έχει αρχίσει να εντείνει την πίεσή της και τα τελευταία λεπτά έχει εγκατασταθεί μονίμως. Μόνιμα έξω από την εστία του Μητριώτη. Ο Παντελής μάλιστα πριν από λίγο έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λουτριώτη εξουδετερωμένο, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην καινή εστία. Λουτρανόφυλλα για την διάλυση. Αραμπατζής τώρα. Θα πατήσει την μπάλα. Αραμπατζής. Ξεφεύγει από το δεύτερο αντίπαλο. Παναγόπουλος. Παντελής. Πιο πίσω. Για τον Κόντι. Και ακόμη πιο πίσω αυτός στο Σινάνι. Εδώ χάθηκε ίσως μια καλή ευκαιρία για τους δεύτερους να πιέσουν. Παϊκόπουλος. Η ανατροπή τώρα στην περιοχή του Γιάλισσου, τίποτα αλλά τι συνεχίζει το αγώνας, μακριά. Κομμή ένα πλάγιο out για τους υπεδούχους. Σάβα! Πρόσεχε! Ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Νίκος Κοτσοβός. Με τους Ψαράκη και Κοτσοβό να είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ψαράκη, ο οποίος αν πει να περάσουμε εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα περάσει ο Κόντι εκτός αγωνιστικού χώρου. Η αλλαγή αυτή στο 82. Λάγει ο άουτη την ομάδα της Γλυφάδας. Κοτσοβός που μόλις πέρασε στον αγώνα. Και offside ο Χατζικοσμάς σε μια από τις σπάνιες προωθήσεις των τοξοβόλων. Φιλακούρι! Τα τελευταία λεπτά. Τα ζευγάρια δείτε! Στο έδαφος παίξει του Γιάλης τώρα. Για να δούμε. Δεν έχει κάτι, θα σηκωθεί από ό,τι φαίνεται. Είναι ο Μαθιός, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Θα περάσει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαθιός. Με τον γκολ του οποίου ο Γιάλισσος προηγείται από το 62. Ήταν μια έξοχη αντεπίθεση των τοξοβόλων. Μάθιος συνδυάστηκε άψογα με τον Χατζικοσμά. Ο πρώτος νίκησε τον τερματοφύλακα Γιόγκα. Έγραψε το υπάρχον 0-1. Ιωάννη που δεν έχει φανεί στην αναμέτρηση. Ο 36χρονος πλέον έμπειρος χώρο των γηπεδούχων. Παντελής. Παντελής. Θα ψάξει το κόρνερ. Δεν θα τα καταφέρει. Out. Παντελής δεν τα κατάφερε να κερδίσει, να αποσπάσει κάτι καλύτερο εκεί. Πάμε λίγο ρε μαλάκα, έχει 10 λεπτά και...
Ο προπονητής των γηπεδούχων συνιστά ψυχραιμία στους παίκτες του. Μόνο ο Πανάγος. Καθαρό μυαλό. Το βολέ τώρα από τον Λουτριώτη. Ο Γιάλισσος κερδίζει την μπάλα με τον Χατζικοσμά που κοντρολάρει και προσπαθεί να βγει μπροστά. Χάνει την μπάλα όμως ο Χατζικοσμάς. Και ένα σκληρό φάουλ τώρα από τον ίδιο. Στον Παναγόπουλο. Σιτόφωτος οργανώνει άλλη μια επιθετική ενέργεια της ομάδας του. Πουθενά όμως η παλιά. Παφιάκης προς τη μην φάνη, αλλά κερδίζει και πάλι ο ίδιος με αυτοθυσία. Και κερδίζει το φάουλ. Παφιάκης με την εμπειρία του εδώ θα κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ακριβώς στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Κεραυνός Γλυφάδας, η Άλισσος 0-1 από το 62 με τον γκολ του Μαθιού. Παφιάκης ψάχνει την άλλη πλευρά το νεοεισελθόντα Σπάρταλη. Σπάρταλη κερδίζει και αυτό το φάουλ. Εκνευρισμός πλέον στους Γηπεδούχους. Με τον Τσιτόφωτο να μην μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Πέτρος Μίχος προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας του. Τα τελευταία 5 λεπτά σύγχυση όποιες καθυστερήσεις. Μπαίνει στην περιοχή του Λουτριώτη, αλλά ανοίγει την μπάλα εκεί ο Παναγόπουλος. Κακή επιλογή, ο Λουτριώτης δεν βιάζεται καθόλου να στήσει την μπάλα για ένα ακόμη ελεύθερο. Θα προσπαθήσει να ροκανίσει. Πολύτιμα δευτερόλεπτα, η ομάδα του προηγείται πάντα με 1-0. Δεν έχει κανένα λόγο να βιάζει τον goalkeeper του Γιάλισσου. Τώρα με ένα βολέ θα ψάξει το Σπάρταλι. Καθαρίζει εκεί ο Παντελής. Παντελής. Σιτόφωτος, Παντελής και πάλι γίνεται κατά της μπάλας. Παναγόπουλος. Λιώσεις. Λιώσεις ελίσσεται, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, κάνει λάθος. Και η Άλισσος έχει την ευκαιρία της αντεπίθεσης. 4-4 και βγαίνει ο Σπάρταλης. Σπάρταλης, ανοίγει την μπάλα. Η άμυνα του Γλυφάδας θα καθαρίσει. Ναου την μπάλα. Με τον Ζιόγκα να βιάζεται τώρα. Πάμε Πανάγο, δουλεύουμε. Η Γλυφάδα προσπαθεί να βρει ελεύθερους διαδρόμους, αλλά η ομάδα του Πέτρου Μίχου τους έχει κλείσει. Παντελής και πάλι. Θα σεντράρει. Καθαρίζει εκεί μακριά ο Καρπαθάκης. Δημήτρη, δεν του δίνουν τόσο χώρο. Παντελής, θα βρει το Λιώση. Λιώση ψάχνει μια σέντρα, πραγματοποιεί. Ο Ιωάννου εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Γιατί! Η προσπάθεια από τον 36χρονο φορ. Ανεπιτυχώς όμως. Και αργά αργά και πάλι ο Λουτριώτης θα επιχειρήσει να στήσει την μπάλα για την εκτέλεση ακόμη ενός ελεύθερου. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. 0-1 και ναυλός Γλυφάδας. Η Άλισσος στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης φτάσαμε και η κίτρινη κάρτα στο Λουτριώτη αναμενόμενη. Ο goalkeeper του Άλισσου ούκο λίγες φορές έχει ροκανίσει, έχει προσπαθήσει να ροκανίσει τον χρόνο στα ελεύθερα που εκτελεί. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Λουτριώτη, 2 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90 εδώ στη Γλυφάδα. Και ενώ το 0-1 παραμένει, γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Λιώσης. Απλά γιάω τώρα όμως για τους γηπεδούχους που ψάχνουν μία καλή φάση στο τέλος του παιχνιδιού για να κλέψουν, να αποσπάσουν την ισοπαλία. Η Γλυφάδα η οποία πίεσε ασφυκτικά μετά την ισοφάριση του Μαθιού, αλλά δεν έχει καταφέρει ιδιαίτερα τα τελευταία λεπτά να δημιουργήσει επικίνδυνη φάση μπροστά από τα καρέ του Λουτριώτη. Εδώ κόβει άμυνα της Ιάλισσου με το Φυλακούρι. Μαθιός αφήνει
Για το Χατζικοσμά, ξανά Μαθιός. Στην πλάτη της άμυνας. Ελπεδούχων, πλάγι out. Κερδισμένα δευτερόλεπτα πολύτιμα για τον Ιάλισο και βαθιές ανάσες για τους παίχτες. Ο Ιάλισος κρατάει σφιχτά το τρίποντο της νίκης. Στο 21 το λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Χατζικοσμάς, σεντράρι. Ο Ζιόγκας παρακινδυνευμένα εκεί θα διώξει. Το Παντελής οργανώνει άλλη μια επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων, μια από τις τελευταίες πρωτοβουλίες επιθετικές των γηπεδούχων. Σιτόφωτος Παντελής, από τον οποίο περνούν σχεδόν όλες οι μπάλες για τους γηπεδούχους. Αραμπατζής που έχει αλλάξει πλευρά τώρα. Θα βρει το Σινάνι, Σινάνι. Απομακρύνει η άμυνα του Ιάλισου με υπερένταση εκεί. Και ο Μαθιός κατεβάζει την μπάλα και βγαίνει στην κόντρα. Μαθιός ψάχνει ένα στήριγμα. Τελικά πηγαίνει όλο μόνος του. Ο Ζιόγκας. Θα γίνει παραλήψη της μπάλας. Συμπληρώσαμε τα 90 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. 0-1 κεραυνός Γλυφάδας Ιάλισος. Ο Ιάλισος κοντά σε μια πολύτιμη νίκη. Με τον γκολ του Μαθιού από το 62. Μαθιός τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά, αφήνει. Δεν προλαβαίνει τελικά. Γιόγκας. Την ώρα έχουμε περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ετοιμάζει αλλαγή ο Πέτρος Μίχος για να φάει λίγο ακόμα χρόνο. Χατζικοσμάς. Χατζικοσμάς, τίποτα. Στην μπάλα δείχνει ο διαιτητής. Και φτάνει τον Ιωάννου τώρα, αλλά κόβει και εύκολα. Ο Ρεκλήτης απομακρύνει, επιμένει η Γλυφάδα με τον Τσιτόφωτο. Παντελής από τα πλάγια τώρα. Παντελής ταλαιπωρεί το προσωπικό του αντίπαλο. Θα σεντράρει, διώχνει με υπερένταση. Διώχνει με υπερένταση η αμυντική του Ιάλισου και ακόμη πιο μακριά τώρα. Με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν ότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος των καθυστερήσεων. Πλουτριώτης πέφτει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 92. Λένε ο Ιάλισος σφιχταγκαλιάζει το τρίποντο της νίκης. Έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο κύριος Πόγκας από το σύνδεσμο της Εύβοιας. Κάνε φόρο! Δίνει συνέχεια, δείχνει συνέχεια στον αγώνα. Τσιτόφωτος σε μια από τις τελευταίες, αν όχι την τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων. Ένα τυφλό γέμισμα εκεί, ο Άνου. Μονομαχή και μακριά από τον Παφιάκη. Στο έδαφος ο Αθανασίου για την ομάδα του Ιάλης και αλλαγή τώρα. Η αλλαγή που ετοίμαζε εδώ και ώρα ο Πέτρος Μίχος. Ο Χατζιπέτρος με το νούμερο 13 θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, εκεί κάτσε, εκεί. Αλλαγή τώρα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Δημήτρη! Για να δούμε ποιος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εσύ μπροστά, Κιλιάρας! Και μένει ο Κιλιάρας τώρα στην κορυφή της επίθεσης για τον Ιάλισο, όπως υποδεικνύει ο Πέτρος Μίχος. 4-4. Έχει να βγει ο Μαθιός, αν δεν κάνω λάθος. Γρήγορα, πήγαινε μέσα γρήγορα. Είναι ο Μαθιός, κοντά, κοντά στο ο σκόρερ κοντά, της ομάδας κοντά, του Ιάλισου, που αποχωρεί για να αφήσει τη θέση του. Πήγαινε κοντά, στο Λίγο! Το πλήγκο. Έξω! Παντελής τώρα, ίσως την τελευταία προσπάθεια των υπερδούχων. Για κάτι καλό. Παντελής, σεντράρι.
Σουτ του Παναγόπουλου, απελπιστικά out. Έληξε. Ο Πέτρος λίγο φωνάζει γιατί το μάτς έληξε. Για να δούμε όμως τι γνώμη έχει ο διεκδικητής της αναμέτρησης. Είναι πέντε ήδη! Βαγγέλη! Διανύουμε το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σε απλά γιώδια για την Γλυφάδα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν δείχνει διατεθειμένος να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ίσως έχει μια ακόμη ευκαιρία η γηπεδούχος ομάδα για ένα γέμισμα. Και τώρα η λήξη του αγώνα. Σφυρίζει ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. 0-1 κεραυνός Γλυφάδας η Άλυσος. Σπουδαίο τρίποντο για τους Ροδίτες με τον γκολ του Μαθιού σε μια έξοχη αντεπίθεση στο 62 της αναμέτρησης. Συνδυάστηκε άψογα με τον Χατζικοσμά και πλάσα ρεύστοχα τον goalkeeper του κεραυνού, τον Ζιόγκα. Ο Μαθιούς, ο οποίος ένα λεπτό νωρίτερα είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία όταν εξ επαφής δεν κατάφερε να νικήσει τον Ζιόγκα. Αυτό το κατάφερε ένα λεπτό αργότερα όμως, στο 62. Πέτυχε το χρυσό γκολ για τους Ροδίτες, το Ξοβόλι, οι οποίοι θα αναχωρήσουν για το νησί των υποτών με το σπουδαίο τρίποντο τις αποσκευές τους μετά τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Κηφισιά. Συνεχίζουν, κάνουν το 2-2 σήμερα με το λιγότερο δυνατό κόπο, με το 1-0. Συνεχίζουν αίτητοι στο πρωτάθλημα του 4ου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Πανηγύρια τώρα εδώ για τους φιλοξενούμενους. Με τον Πέτρο Μίχο και όλους τους παίκτες της ομάδας. Ένα, δύο, τρία. Να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σπουδαίο διπλό για το συγκρότημα του Πέτρου Μίχου. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το δημοτικό στάδιο της Γλυφάδας. Κεραυνός Γλυφάδας, η Άλυσος 0-1. Σκόρερ ο Μαθιός στο 62. Σε ένα όμως όμορφο ποδοσφαιρικό απόγευμα Κυριακής ολοκληρώθηκε αυτή η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος του 4ου ομίλου της 3ης εθνικής κατηγορίας. Δεν γίνεται, το πάμε έτσι. Αυτό το γεύμα. Αποχωρούν σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων. Από την τεχνικό μας, τη Χρύσα Σοφρονά και από το Βαγγέλη Παλάτο που ήταν στο μικρόφωνο. Παρακολουθήσατε μια ακόμη μετάδοση του Sportal TV από τα γήπεδα της 3ης εθνικής κατηγορίας. Καλό απόγευμα σε όλους, ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή για περισσότερο ποδόσφαιρο.